σκέφτομαι, μωρέ, είδα το ημερολόγιο, ποιος γιορτάζει, ποιοι γιορτάζουν αύριο. Και λέω, κοίτα να δεις τι γιορτές και τι εκπλήξεις μας έχει κάθε μέρα το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Κυρίλου, λέει, και Μεθοδίου, και έλεγε ο παλιός Παναγιώτατος Θεσσαλονίκης, των Θεσσαλονικαίων. Ναι, ρε, εσείς, αυτοί οι δυο οι Άγιοι μας έκαναν περήφανους μες στους αιώνες όλο τον κόσμο σαν Θεσσαλονικής. Η Θεσσαλονίκη μας έγινε περήφανη για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι ο Κύριλλος και Μεθόδιος, οι οποίοι αυτοί οι δυο οι Άγιοι κατάλαβαν την ανάγκη των γειτόνων τους, των Σλάβων όλων, που είχαν έρθει, είχαν εγκατασταθεί, ότι χρειάζεται να γίνουν χριστιανοί. Εμείς όμως οι Ορθόδοξοι, όταν θέλουμε να κάνουμε κάποιους να τους δώσουμε τον Χριστό, δεν τους κάνουμε υποταγή, μωρέ. Δεν πάμε να τους υποτάξουμε. Τους κάνουμε ανεξάρτητους, αυτόνομους. Τους κάνουμε να έχουν την πίστη τους, την εθνικότητά τους, την πατρίδα τους, τη γλώσσα τους, τον τόπο τους. Αυτό έκανε ο Κύριλλος και Μεθόδιος και κήρυξε το Χριστό σε ολόκληρη τη σλαβική επικράτεια και γίναν όλοι αυτοί χριστιανοί και πήραν το φως, τον πολιτισμό, το Χριστό, φτιάξαν τέχνες και γράμματα, τέχνες και γράμματα, γιατί τους βοήθησε ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, το κυρίλιο αλφάβητο, λέει. Αυτή είναι η γλώσσα τους, που αυτοί οι δύο φτιάξανε τόσα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Να είμαστε, μωρέ, περήφανοι, γιατί έχουμε τέτοιους Αγίους, γιατί είχαμε τέτοιους προπάτορες σε αυτόν τον τόπο, σε αυτό το μέρος. Και να μην το ξεχνάνε και αυτοί οι λαοί, ότι από μας πήραν Χριστό, χτίσανε πολιτισμό, τέχνες, γράμματα, εθνικότητα. Άντε να έχουμε τη βοήθειά τους, άντε να έχουμε την ευλογία των Αγίων.